Θα παρακαλούσα να μην μετρήσει το χρονόμετρο μόνο για κάτι, για να μην ακούγουμε υπερβολικοί ή παραπονούμενοι. Επειδή έχω 20 χρόνια εδώ μέσα, πρώτον να διορθώσω, κυρία Ζούφη, δεν ήταν υπουργός του Πασόκ, ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Λάψους λίγκουε, λόγω της επικαιρότητας των ημερών, εξαιρετικά εύκολο και καλοπροαίρετο, για να μην βρεθούμε να τρολαριζόμαστε για ένα επίπεδο αντιπολίτευσης που είναι κατώτερο εμού τουλάχιστον και της κυρία Ζούφη και των περισταμένων. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, εγώ ειδοποιήθηκα να είμαι εδώ στις 6, γιατί η ερώτησή μου ήταν από τις πρώτες. Στα μέσα της μέρας ειδοποιήθηκα να έρθω στις 6.30. Η ερώτησή μου βρέθηκε τελευταία και πήγε. Δεν με απασχολεί καθόλου το να καθίσω μία-μία-μισή ώρα στη Βουλή. Θέλω να πω ότι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο θα έπρεπε να προηγείται ο τρόπος με τον οποίο οι βουλευτές καταθέτουν. Το κάναμε για να διευκολύνουμε τους υπουργούς να απαντούν γκρουπαρισμένα τις ερωτήσεις, ανεξαρτήτως περιεχομένου μιλάω τώρα. Αλλά όταν υπάρχουν και συνάφειες στο Υπουργείο Παιδείας, καλύτερα θα ήταν να ήταν και οι δύο παρόντες και παρούσες, οι κυρίες, και να μην έχει μεσολαβήσει υπουργός πολιτισμού, έτσι ώστε η μία υπουργός να φύγει, η άλλη να μείνει, και εγώ να είμαι σε θέση, και βάλτε το χρονόμετρο να μετρήσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να αρχίσω εκτός των διαδικαστικών, την ουσία της ερώτησής μου. Ξαφνικά, όταν την έμαθα κι εγώ, άρχισα να απορώ, ειλικρινά σας το λέω. Άρχισα να απορώ πώς ξαφνικά 1.183 μορφωμένοι άνθρωποι, με πτυχία και μεταπτυχιακά, βρέθηκαν στην, ας μου συγχωρέσουν την έκφραση, ανόητη θέση, να μην έχουν καταβάλει ένα παράβολο 3 ευρώ, όχι ότι 3 ευρώ είναι ευκαταφρόνητα στις μέρες μας, αλλά εν πάση περιπτώσει 3 ευρώ για να συμπληρώσουν ένα παράβολο, για να ψάξουν δουλειά, άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να τη χάσουν για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρώτα απ' όλα, όταν ακούει κάποιος για 3 χρόνια ότι ισχύει κάτι σε μία προκήρυξη, από αυτές που αρέσκονται οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, και απορώ γιατί το συνεχίζει και η σημερινή, που θέλει να έχει και μία έτσι πιο ηλεκτρονική και μοντέρνα προσέγγιση στα πράγματα, όταν λέτε τριετία, στην πραγματικότητα η προκήρυξη που έχει γίνει το Γενάρη του 19 και θα ολοκληρωθεί ως κατάλογος το Δεκέμβρη του 19, η εργασία της τριετίας περιλαμβάνει και το έτος αυτό μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων. Άρα μιλάμε για 2 χρόνια, δεν μιλάμε για 3. Για να αρχίσουμε από εκεί. Δεύτερον, άκουσα την Υπουργό να λέει πιο πριν, για να πριν φτάσω στις αδικίες, ότι το 3 ευρώ δεν είναι υπόθεση του Υπουργείου, είναι υπόθεση του ΑΣΕΠ. Να σας πληροφορήσω ότι όση ώρα μας ακούγανε, με πήρανε και μου είπαν και μου έστειλαν οι άνθρωποι που παραπονιούνται για το 3 ευρώ, ότι πήγανε να κάνουν την έσταση για το 3 ευρώ στο ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ τους είπε: πάτε στο Υπουργείο Παιδείας, δεν είναι δική μου δουλειά. Επομένως, μπήκαμε σε μπαλάκι. Επομένως, είναι θέμα ερμηνευτικής διαδικασίας. Τώρα, τι έχει συμβεί με τα 3 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκανε, και κοιτάξτε, δεν είναι λίγοι, είναι 1.183. Αυτοί χάνουν το δικαίωμα ακόμα και στις γενικές θέσεις να ξαναγυρίσουν. Γιατί έχουν συμμετάσχει και έχουν μπει σε καταλόγους. Δεν πήγαν σε κανέναν. Αυτοί το χάνουν οριστικά το δικαίωμα για 3 ευρώ. Τι συνέβη, δεν πάθανε κάτι. Τους ήρθε ένα χαρτί, ένα mail, να συμπληρώσουν και το παράβολο. Να δώσουν IBAN. Δώσανε IBAN. Προχώρησε η διαδικασία, έπρεπε να το πληρώσουν στην τράπεζα ή με e-banking κάπου τα 3 ευρώ. Δεν συμπληρώθηκαν, όμως οι ίδιοι πήραν μέρος στην προκήρυξη έχοντας πάρει αριθμό, ο οποίος αριθμός θεωρήθηκε έγκυρος για να πάρουν μέρος στην προκήρυξη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια αδικία η οποία είναι οφθαλμοφανής, κατάφορη και σχετίζεται με την ποιότητα της προκήρυξης. Η ποιότητα της προκήρυξης ήταν, σαν και τους νόμους που έχουν προηγηθεί, ειδικά στο θέμα της παιδείας, βαθιά περιφρονητική για τη διαδικασία της παιδείας. Επιμένω σε αυτό κατηγορηματικά. Λες και πρόκειτο για προκήρυξη ειδικών πολιτικών αναγκών και όχι για την ειδική αγωγή. Προεκλογικού χαρακτήρα, γεμάτη ασάφειας, γεμάτη δυνατότητες να παρερμηνευτεί. Φέρνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μέσα στον νόμο και στην προκήρυξη, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, πέρα από το 3 ευρώ, το οποίο είναι παράλογο να μιλάμε για το 3 ευρώ, εδώ έχουμε δώσει παρατάσεις και παρατάσεις για άλλα κι άλλα. Θα έπρεπε να διορθωθεί. Διότι ήδη το ΑΣΕΠ έχει κάνει δεκτό, να σας ενημερώσω, διόρθωση σε λάθος αριθμό αυτού που τυπικά πληρώσανε το 3 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτούς δέχτηκε το διόρθωμα ότι πήρανε, κάνανε λάθος το νούμερο, αλλά δέχτηκε ότι πληρώσανε και κάνανε λάθος το νούμερο. Επομένως, είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτεί.
Και μπορεί να θεραπευτεί ερμηνευτικά, μπορεί να με μια νομοθετική μικρή ρύθμιση, με ό,τι θέλετε. Πριν από το τέλος του χρόνου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πολύ σημαντικό. Έχετε δεχτεί ένα παράλογο πράγμα. Αυτά δεν μπορώ και να τα εξηγήσω, δεν μας καταλάβει κανένας. Αλήθεια σας το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρανε την προϋπηρεσία τους στη γενική, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί θέσεις, την προϋπηρεσία τους όλων των μηνών στην ειδική εκπαίδευση. Και τη μετέφεραν συνολικά, χωρίς να έχουν υπηρετήσει ούτε μία μέρα, ούτε να έχουν εμπειρία, έχοντας τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό, έτσι όπως είναι μέσα στην προκήρυξη παρανοητικά, έχει ανθρώπους με 17 χρόνια στην ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι πετιούνται 2.000 θέσεις κάτω στον κατάλογο. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος με μόρια που θα μπορούσε να είναι στη θέση 10 και βρίσκεται στη θέση 2.500 στις προκηρύξεις. Με 17 χρόνια. Είναι ή δεν είναι προτεραιότητα τα παιδιά στην ειδική εκπαίδευση? Και έρχεται υπουργός εδώ, συνενούσεις και τις προερωτώσεις συναδέλφου εδώ, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Μα τα χρονοδιαγράμματα τεινάσσονται από τον παραλογισμό στον αέρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι έντιμοι που δεν πατήσανε, να και μιλάμε τώρα και για εποχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι. Το κουμπάκι ναι, στην ειδικότητα της σχολικής αγωγής, αν μπορεί κάποιος να με καταλάβει, το κουμπάκι ναι, έχοντας πτυχίο, θεωρώντας ότι είναι παράλογο, αφού έχουν δηλώσει και στο Υπουργείο, στον ΟΣΔΕΠ, ξέρετε τι εννοώ, και στην ηλεκτρονική, ότι έχουν πτυχίο. Εμά δεν θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό αν δεν είχαν πτυχίο δασκάλου. Και επειδή δεν πατήσανε το ένα στο κουμπάκι, σημειωτέονται ότι στην προκήρυξη στο διαγωνισμό δεν υπήρχαν οδηγίες συμπληρώσεως λεπτομερείς. Σε μια εποχή που όλοι ασχολούνται με τα Facebook, τα φατσοβιβλία, κάνουν αναρτήσεις, κατεβάζουν αναρτήσεις, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι ανειδίκευτοι στη συμπλήρωση, ούτε να έπαθαν μαλάκινση να μην συμπληρώσουν το κουτάκι. Και βρίσκονται άνθρωποι πεταγμένοι στην ανεργία, χάνοντας το δικαίωμα να δουλέψουν. Γιατί άκουσα την Υπουργό ότι θα κάνει προκήρυξη θέσεων και στη Γενική. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Θα αποκλειστούν άνθρωποι για μια σειρά από πράγματα. Έχασαν άνθρωποι το δικαίωμα 20 μορίων για το πτυχίο τους για ένα κουμπάκι στο κλικ. Λοιπόν, πριν τα συμπληρώσετε, εγώ θα παρακαλούσα συνοψίζοντας. Υπάρχουν μία σειρά από αδικίες. Εγώ έχω να σας καταθέσω και πίνακες, τις οποίες μπορείτε από εδώ να ελέγξετε ανθρώπους, οι οποίοι θα βρεθούν με μηδενική και γενική και ειδική προϋπηρεσία. Να προηγούνται άλλων με χρόνια προϋπηρεσία. 100 μήνες, 200 μήνες. Αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν λογικά με πρόσχημα την τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλει κάποιος να το κάνει αυτό. Θέλετε από παραδρομή, θέλετε από, τι να σας πω, από προχειρότητα, θέλετε από βιασύνη, θέλετε από ερμηνευτική αστοχία, θέλετε από οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μην μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο να διορθώσει καταφανείς αδικίες. Αυτό είναι αίτημα, είναι απέτηση, είναι παράκληση, όποιο και επίθετο να του βάλετε. Είναι μια μάχη, γιατί στην ειδική αγωγή έχει εξαιρετική σημασία η απόκτηση σχέσης ανθρώπων που ήταν αναπληρωτές, για παράδειγμα, πάρα πολλά χρόνια, αναπληρωτές. Και ξαφνικά θα ξεπεταχτούν από το κατάλογο, γιατί κάτι δεν έγινε σωστά, κάτι δεν συμπληρώθηκε σωστά, κάτι δεν προκηρύχθηκε σωστά και κάτι δεν ερμηνεύτηκε σωστά. Αν μπόρεσα να συνοψίσω, ζητώ συγγνώμη που ήμουν αναλυτική. Να απαντήσει, έχω κυρία να καταθέσω υπουργός, να απαντήσει η υπουργός, κυρία, και αν έχω υπουργέ, κάποια απορία να συμπληρώσω. Έχετε λόγο για την απάντησή σας. Κύριε Καντέλη, θέσατε ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά στο Υπουργείο πολλών αιτημάτων. Ως αντιπολίτευση, τη συγκεκριμένη διαδικασία και τη συγκεκριμένη προκήρυξη, η αλήθεια είναι ότι την κατακρίναμε σε πολλά σημεία. Προβληματική από πολλές απόψεις διαδικασία, το θέσατε πριν. Επηρεάζει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων και θα επηρεάσει τη ζωή των παιδιών μας, αλλά αν θέλετε και το καλό σέχιν της πολιτείας. Από την αρχή ασχοληθήκαμε, ακούσαμε την κάθε διαφορετική ομάδα με τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει. Ξεκινήσαμε μάλιστα και ένα πυρετόδι διάλογο με τον ΑΣΕΠ ως προς την επίσπευση της διαδικασίας, γιατί θα έχετε παρακολουθήσει ότι κάποιοι μας εγκαλούν για πιθανές καθυστερήσεις. Όμως, ο ΑΣΕΠ παραμένει μια ανεξάρτητη αρχή.
Και όσο και αν αυτό μπορεί ως απάντηση να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ως επανάληψη του προηγουμένου, ισχύει και είναι θέση, νομίζω και είναι θέση αρχής και θεσμικά κατοχυρωμένη, ότι ως μία ανεξάρτητη αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη θα έπρεπε να αποκλείει την παρέμβαση οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας. Στη λογική ότι έχω μπροστά μου την απάντηση που δόθηκε στην υπηρεσία από τον ΑΣΕΠ, ήταν η μόνη που θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να τοποθετηθούν από αυτού, όχι άλλα υπουργεία, ο συγκεκριμένος ο ΑΣΕΠ. Και νομίζω ότι κάνει σαφές ότι ο ίδιος καθόρισε τον τύπο της αίτησης, τις επιμέρους διαδικασίες που ούτως ή άλλως κάθε προκήρυξη έτσι, οφείλει να ακολουθεί. Εμείς συγχρόνως, πραγματικά σας λέω ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο και διαλόγου και το οτιδήποτε μπορούσε να γίνει, αλλά παραμένει και πιστεύουμε σε αυτή την ανεξαρτησία του θεσμού. Συγχρόνως, οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται συνάδουν και με αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Πράγματι, έχει σκοπό να εγκρίνει κάποιες περιπτώσεις ενστάσεων που έχει κάνει λάθος στον αριθμό κάποιων ετών. Αλλά στις περιπτώσεις από τους 28.097 υποψηφίων, αυτών των 1.183 που έκαναν, που φαίνεται ότι έχουν πληρώσει, αλλά εν τέλει δεν φαίνεται στο σύστημα, είναι δική του απόφαση εν τέλει τι θα κάνει. Δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε και μπορούμε να συζητάμε για ώρα αυτή τη στιγμή για τις αδικίες οι οποίες μπορεί να έγιναν ή κάποια ζητήματα της προκήρυξης τα οποία συνοδεύουν το ζήτημα της ειδικής αγωγής που αυτή τη στιγμή τρέχει. Έχουμε όμως δύο δεδομένα τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ανέφερα πριν, ότι μιλάμε για ανεξάρτητη αρχή. Και δεύτερο, ότι έχουμε προχωρήσει ήδη, έχει προχωρήσει ο ΑΣΕΠ σε κατάρτιση και ανακοίνωση πινάκων. Έχει δηλαδή σχεδόν δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πόσο πίσω μπορεί να πάει. Από τη λογική ότι έχει ήδη ανακοινωθεί οριστικός πίνακας σε μία εξ αυτών των προκηρύξεων, προσωρινοί πίνακες που όπως έχετε δει και στην Ε3 αυτή την οποία συζητούμε, και συγχρόνως θα επαναλάβω τη λέξη που είδα ότι πριν έτσι την καταλογίσατε ως μια πιθανή έτσι αστοχία του συστήματος, υπάρχει χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή αναμένουν και πολύ περισσότερο αναμένουν και τα παιδιά μας τα οποία εν τέλει θα έχουν τους εκπαιδευτικούς απέναντί τους την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το επιχείρημα να ολοκληρωθεί. Επίσης σημαντικό το επιχείρημα να σεβαστούμε και την ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ, ο οποίος εν τέλει θα κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κανέλη, το λόγο για τη δευτερολογία της. Δεν θα πέσω αμαχήτη. Ούτε με το χρονοδιάγραμμα, ούτε με τη βάση της ανεξαρτησίας του ΑΣΕΠ. Διότι, εφόσον δέχτηκε να διορθώσει ένα λάθος στο κλικάρισμα του αριθμού, μπορεί να διορθώσει κι άλλα. Και αν δεν μπορείτε να το ζητήσετε εσείς, το ζητάμε εμείς. Σας το λέω πολύ απλά. Διότι εφόσον το ΑΣΕΠ μπορεί να διορθώσει λάθος σε ένα κλικάρισμα, μπορεί να διορθώσει και σε άλλα κλικαρίσματα το λάθος. Ένα. Δεύτερον, οι μη πληρώσαντες το 3 ευρώ, το έχουν πληρώσει όλοι. Με ανακοίνωσή τους. Επομένως, ακόμα και σε αυτό το σημείο, ένας επαναπροσδιορισμός και μία επανεισαγωγή αυτών μέσα μπορεί να γλιτώσει από το να χάσουμε κάποιους ανθρώπους που θα άξιζαν τον κόπο και θα αποκλειστούν για αυτό το πράγμα. Ποιος θα το προτείνει στο ΑΣΕΠ, χωρίς να καταργεί την ανεξαρτησία του? Εγώ δεν είπα κάτι που να σας αναγκάζει να παρανομήσετε. Δεύτερον, το αν θα δεχθεί ή δεν θα δεχθεί θεραπευτικές ενστάσεις το ΑΣΕΠ είναι και ζήτημα ερμηνείας. Υπάρχουν ερμηνευτικές εγκύκλοι από τους νόμους μέχρι τις εφορίες. Δεν θα σας κατηγορούσε κανένας, όχι εσάς, τους ενδιαφερόμενους με τη στήριξη τη δική σας, τη δική μας, των προηγούμενων, των μεθεπόμενων, εκεί που είναι οφθαλμοφανείς οι αδικίες, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Μπορεί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση χωρίς να καταργεί του ΑΣΕΠ τη διαδικασία. Ας ολοκληρώσει αν θέλει εντελώς λανθασμένα όλους τους καταλόγους, ας δεχτεί να διορθώσει μόνο μερικά κλικ. Εγώ δεν θα πάψω να διεκδικώ για λογαριασμό κάποιων ανθρώπων το δικαίωμα σε μία ελπίδα. Για παράδειγμα, μη λογαριάσετε το έτος που πέρασε. Σε τελευταία ανάλυση ήταν και εκλογικό. Μεταθέστε το σε μία τριετία, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μπορώ να σας πω μία σειρά από πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνετε είναι να πάψετε να έχετε μεταπτυχιολαγνία άνευ ποιοτικού ελέγχου
των μεταπτυχιακών. Με την ευκαιρία να σας το πω. Συμφωνείτε και εσείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Αυτοδύναμη, και η προηγούμενη συγκυβέρνηση, κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, με μία εμφάνιση προσόντων, ούτως ή άλλως έχει καταργηθεί το δικαίωμα στην εργασία, η εργασιακή εμπειρία, οι τριετίες, οι εργασιακές σχέσεις, αυτά έχουν διαλυθεί στο επίπεδο της πολιτικής. Και θα το πληρώσει η κοινωνία αυτό. Γιατί η πείρα ορισμένων ανθρώπων και η εξειδίκευση είναι κέρια σημασία σε ευαίσθητους τομείς. Αλλά με αυτή τη λαγνία, φέρε χαρτιά κι ας είναι και από κροκίδια, έχουμε γεμίσει μεταπτυχιακά. Έχει αναπτυχθεί ένα εμπόριο παροχής μεταπτυχιακών, όπου βρέθηκαν άνθρωποι ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω δίκιο, ένα εμπόριο κολοσιαίο από γειτονικές μας χώρες, με τεράστιο ποσό, το οποίο έχει χορηγήσει και έχουν εμφανιστεί μεταπτυχιακά, κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, μέσα σε 8 μήνες, τα οποία συνεπάγονται τέλεια γλώσσα επίπεδου proficiency και άνω γλωσσών, που δεν είναι και τόσο εύκολες όσο θα νομίζει κανένας, και ταυτόχρονα να καλύπτουν όλα όσα ακριβώς ζητάνε οι διαγωνισμοί. Δεν μπορεί να εφευρεθούν αυτά τα μεταπτυχιακά και να εμφανιστούν ευνηδίως σε ανθρώπους που έχουν 30 και 40 χρόνια στο επάγγελμα χωρίς μεταπτυχιακό. Ή και 20 και 30. Λοιπόν, κάποια στιγμή και την παιδεία, αν δεν τη δούμε λίγο πιο ουσιαστικά και πιο καλά, θα φτάσουμε σε κανένα είδος εμπορευματοποιημένης φαίνεσθε αντίληψης για το ποιος είναι εξοπλισμένος και ποιος όχι. Πάρτε έναν άνθρωπο και πάτε σε ένα ειδικό σχολείο με γονείς που έχει παιδί σε ειδικό σχολείο. Χάνει ένα δάσκαλο που έχει 17 χρόνια εμπειρία και από αναπληρωτή, ενώ θα πρέπει να περιμένει μετά από τόσα χρόνια να μονιμοποιηθεί, και βάλτε του στη θέση έναν άνθρωπο νέο, καμία αντίρρηση, ο οποίος έχει ένα μεταπτυχιακό, το απέκτησε τα τελευταία 2 χρόνια και δεν έχει μία ώρα προϋπηρεσίας, δεν ξέρει καν τι είναι το αντικείμενο, το έχει σπουδάσει μόνο στα χαρτιά. Στην ειδική αγωγή. Αυτά για να κλείσω. Μπορείτε να βρείτε λύση αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, θα νομιμοποιούμε να πω ότι έτσι όπως προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, με πρόσχημα την ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ και όχι ουσιαστική αντίληψη, μπορούμε να το αφήσουμε και να συνεχίσετε την πολιτική των προηγουμένων, και αυτό θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για τους ανθρώπους που ψάχνουν στον ήλιο μοίρα και μία δουλειά σε ένα χώρο όπου η ανεργία τσακίζει και οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες.